Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με την σύνταξη Ιανουαρίου που θα δοθεί λίγο πριν τα φετινά Χριστούγεννα, ξεκινάει η αναδρομική επιστροφή των εισφορών υπέρ ΕΟΠ σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξίουχους από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι επιστροφές, οι οποίες ανάλογα με το ποσό της σύνταξη μπορεί να φτάσουν έως και 3.000 ευρώ, θα δοθούν στους δικαιούχους αυτόματα, δίχως να απαιτούνται αγωγές εκ μέρους τους. Οι κρατήσεις στη σύνταξη υπερυγείας που έγιναν τα τελευταία 4,5 χρόνια κρίθηκαν παράνομες, καθώς οι συνταξίουχοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα επιβαρύνονταν με 4% και αργότερα με 6% υπέρ του ΕΟΠ με βάση την πλασματική και όχι την πραγματική του σύνταξη. Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα Παρασκευή, καθώς ξεκινά ο εφοδιασμός των πρατηρίων. Η τιμή του διαμορφώνεται στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρσι, γύρω στα 0,94 λεπτά το λίτρο, ενώ η διανομή για τους καταναλωτές θα ξεκινήσει την Δευτέρα. Όσον αφορά την τελική τιμή πώλησης, αυτή εξαρτάται από την τιμή που πουλάει κάθε εταιρεία και τα περιθώρια κέρδους, αναφέρουν παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στο insider.gr. Τα περιθώρια κέρδους για την Αττική είναι διαφορετικά από την Βόρειο Ελλάδα και τις νησιωτικές περιοχές, που πληρώνουν το πετρέλαιο πιο ακριβά, σε κάποιες περιπτώσεις και πάνω από 1 ευρώ. Στην Ελλάδα το 50% της τελικής τιμής πρέπει να γνωρίζουμε ότι οφείλεται σε φόρους. Σε μικρές συνεταιριστικές γωνιές με ελληνικά προϊόντα τοπικών παραγωγών μετατρέπονται τα καταστήματα Θες Γάλα, ενώ ξεκινά και η υπηρεσία διανομής όλων των προϊόντων της κατοίκων. Στα νέα καταστήματα Πατοπολία που θα λειτουργούν με την επωνυμία Θες Γάλα Συν, όλα τα προϊόντα θα παρασκευάζονται με πρώτη ύλη που θα προέρχεται αποκλειστικά από την ελληνική γη και θα φέρουν τη σφραγίδα και την εγγύηση ποιότητας του Θες Γάλα. Ανωδικά κινείται η κλιμακτηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη μόνα και μέσα 752,71 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,18%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.